Κύριε Μαμουλάκη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα στις ακροάτες και στους ακροατές μας. Με την ανησυχία να είναι ιδιαίτερη, και δεν το λέμε γιατί θέλουμε να ανησυχήσουμε, αλλά γιατί είναι εκείνη η πραγματικότητα που λέει ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τη συντήρηση των υποδομών, με ό,τι έχει να κάνει με τα αντιπλημμυρικά έργα, ότι είμαστε πίσω για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις αστάθειες και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, γιατί όλα αυτά έχουν την άλλη την παθογένεια που λέει το σχέδιο πόλης, που λέει ο χωροταξικός σχεδιασμός, μηχανικός είστε και πάει λέγοντας, έτσι. Έτσι ακριβώς. Καταρχάς, επιτρέψουμε ένα σχόλιο για τις υποδομές γενικότερα. Οι υποδομές είναι μια πολύ σημαντική συνθήκη και η συντήρηση και η κουλτούρα συντήρησης αυτών επίσης πολύ σημαντική συνθήκη. Και όπως έλεγε και ένας καθηγητής μου στο Πολυτεχνείο, για τις υποδομές μιλώ, ό,τι δεν συντηρείται πεθαίνει και καμιά φορά σκοτώνει. Αυτό νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό, μια φράση που πρέπει να την αντιληφθούμε όλοι για να καταλάβουμε τη σημαντικότητα στην διατήρηση και την εύρυθμη λειτουργία των υποδομών. Πολύ δε μάλλον όταν πρόκειται για ακραία καιρικά φαινόμενα και δι πλημμυρικά, πρέπει να ξέρουμε και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, να το πούμε στους πολίτες, ότι βιώνουμε πλέον την κλιματική κρίση, η οποία δεν μας χτυπάει την πόρτα, κύριε Δουλγεράκη, έχει μπει στο δωμάτιο. Είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε καθημερινά σε όλο τον κόσμο, αλλά και στη χώρα μας, διακύμανση ακραία καιρικών φαινομένων. Ζήσαμε πρόσφατα τις πλημμύρες στο Θεσσαλικό κάμπο, στο Βόλο, στη Λάρισα. Είχαμε τις πυρκαγιές στον Έβρο, στην Εύβοια, στη Ρόδο. Και βρήκαμε και μια πολιτεία δυστυχώς απροετοίμαστη γύρω από αυτό. Εξού και οι κοινοβουλευτικές μου παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο και ως γνώμονα να μπορέσουμε να θωρακίσουμε τη χώρα και μέσω αυτών των σωστών κατασκευαστικά και λειτουργικά υποδομών. Δυστυχώς όμως βλέπετε ότι στην Κρήτη οι απεντάξεις από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, το τονίζω, η μεγάλη πρόκληση για τη χώρα, Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, 30 δις. Είχαμε φράγματα μέσα, όπως το φράγμα των Μπραμιανών, εδώ στο Λασίθι, που δρούσε και αντιπλημμυρικά, θωράκιση δηλαδή από τις καταστροφές, αλλά και ανδρευτικά σε μια διψασμένη περιοχή. Το Λασίθι, μην ξεχνάμε ότι από τους 52 νομούς της χώρας έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα λειψιδρίας. Και με τους φορείς της περιοχής, όπως μας έλεγε, απλά το υπενθυμίζω χθες, ο Μιχάλης Βιαννιτάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, να ξεκινούν έναν άλλο αγώνα που λέει ενημέρωση βουλευτών, να πάμε στους υπουργούς, ψάχνουμε να δούμε γιατί, πώς και γιατί αυτή η απένταξη που μας δημιουργεί προβλήματα. Επιτρέψουμε ένα σχόλιο γύρω από τα αίτια της απεντάξεως και χρησιμοποιώ τις γνώσεις μου ως μηχανικός. Η άρεση της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη το 2020, το καλοκαίρι, που δημιουργήθηκε αυτό το πραγματικά πολύ σημαντικό για την Ευρώπη Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, άρχισαν να εντάσσουν έργα. Ενέταξε λοιπόν το φράγμα των Μπρουμιανών, αλλά δυστυχώς το μεσοδιάστημα αυτών των τριών ετών δεν έκαναν τίποτα. Και δεν εννοώ τίποτα, δεν ολοκλήρωσαν τις απαλωτριώσεις. Είναι αδιανόητο αυτό που σας λέω. Το ίδιο συνέβη και με το ΒΟΑΚ, το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Εξού, συμβασιοποίησαν από πέρσι το Σεπτέμβρη, ένα χρόνο και διαπίστωσαν μετά τόσα 5 χρόνια. Είναι στην κυβέρνηση, για την ακρίβεια, η κυβέρνηση Μητσοτάκη που διαδέχτηκε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, 5 διαχρηστικά και δεν μπόρεσαν να κάνουν το στοιχειώδες, το προαπαιτούμενο για να μπορεί να εκτελεστεί ένα έργο υποδομών όπως είναι το φράγμα στον Μπραμιανό. Δεν είναι μόνο το φράγμα των Μπραμιανών, αφού μιλάμε για Κρήτη και απεντάξεις. Έχουμε τη μη τελικά εκτροπή του Πλατή Ποταμού. Να θυμίσω ότι το θέμα του Πλατή Ποταμού είναι κομβικής σημασίας για την ίδρυυση και την αντιπλημμυρική θωράκιση όλου του νοτίου νομού Ηρακλείου, της Μεσαράς, του κάμπου της Μεσαράς και του νοτίου Ρεθύμνου. Ένα έργο πραγματικά συμβολικό αλλά και ουσιαστικό. Είχε τρέξει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η ορίμανσή του και όλοι περιμέναμε το 19, το 20 την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Τουραντίον, αυτό που βλέπουμε είναι απένταξη και αυτού του έργου, κορυφαίο και πολύ σημαντικό το τονίζω, και μια σειρά άλλα έργα, μικρότερα μέλη βάσει προϋπολογισμού, αλλά πολύ σημαντικά όσον αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση και την προστασία. Βέβαια, εσείς από τη δική σας την πλευρά λέτε και κάτι άλλο, ότι όποιος πολίτης έχει επίσης πρόβλημα, δεν ξέρω αν πόσο μεγάλο το πρόβλημα μπορεί να είναι, ας πούμε, σε επίπεδο φράγματος ή οτιδήποτε άλλο, ότι έχει και τη δυνατότητα τα μικρά και τα μεγάλα να τα βάζει και σε μία πλατφόρμα στο www.isiriza.gr. Δεν ξέρω πώς την ξεκινήσατε αυτή την ιδέα. Ναι, θα το πω αυτό. Έτσι ώστε... Ναι.
Λοιπόν, ήταν μια πρωτοβουλία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν βρήκε τις κατάλληλες αποδοχές, ίσως γιατί και εμείς δεν το επικοινωνήσαμε κατάλληλα στον κόσμο. Τώρα όμως υπάρχει μια προσπάθεια πραγματικά που καταβάλουμε εξωστρέφειας και ζητάμε από τους πολίτες να προτείνουν προτάσεις, λύσεις για τοπικά και όχι μόνο ζητήματα που αφορούν τις υποδομές. Προφανώς από τη δική μου πλευρά, ως αρμόδιος τομέας της υποδομών και μεταφορών. Έτσι ώστε να υπάρχει μια αλληλεπίδραση, μια διαμεσολάβητη επαφή με τον κόσμο, αφιλτράριστη, ακαριέα, θέλετε, άμεση, που είναι πολύ σημαντικό. Και δεν σας κρύβω ότι εδώ και 10 μέρες που έχω βγάλει το γνωστό πρόμο βίντεο, έχω δεχτεί πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, ανά την Ελλάδα βεβαίως, αλλά και για την Κρήτη, για θέματα υποδομών, έργα μικρά ή μεγαλύτερα, που έχουν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Και έτσι υπάρχει μια επικοινωνία άλλου τύπου. Με έναν πολίτη, με τους πολίτες που ενέτει 2000. Γιατί μπορώ δηλαδή εγώ να απευθυνθώ σε εσάς? Γιατί έργο θέλετε να μου πείτε? Ξέρετε με που είμαι, τι κάνω? Ας πούμε μου λέτε ότι γράψε μου ένα μήνυμα, στείλε μου ένα μήνυμα στο e-syriza.gr και πες μου ποιο θέμα σε απασχολεί. Για ποιο θέμα όμως θα πρέπει εγώ να στείλω ένα μήνυμα για να το δείτε εσείς? Εμπροκειμένου, στη δική μου περίπτωση, στο μέλη της υποδομών και μεταφορών, οποιοδήποτε ζήτημα απασχολεί. Παράδειγμα, τι δέχτηκα εχθές, θα σας πω, 2 email από διαφορετικές περιοχές της χώρας, ανθρώπων, ένας μηχανικός, αλλά συνάμα γονέας, και ένας άλλος πολίτης, γονέας κι αυτός, που μου συζήτησαν το θέμα των σχολικών κτηρίων, όπου υπάρχει τεράστιο θέμα στη συντήρηση. Και γιατί ξέρετε, κυρία Τουργεράκη, το έχετε καλύψει άλλωστε δημοσιογραφικά, όταν μπήκαμε στα μνημόνια επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας κλπ., τι είχαμε? Είχαμε την κατάργηση του ΟΣΚ, ενός εμβληματικού οργανισμού σχολικών κτηρίων, και τη συγχώνευσή του στις κτηριακές υποδομές. Αυτό τι συνετέλεσε? Συνετέλεσε δυστυχώς στο να εγκαταληφθεί η συντήρηση των σχολείων, να ανατεθούν στους Δήμους, οι Δήμοι οι οποίοι δεν είχαν πόρους να προχωρήσουν σε σοβαρή συντήρηση, και να κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή παιδιά, τώρα που μιλάμε, στα σχολεία της χώρας, με τιμωροποιίες, με στατική ανεπάρκεια. Ένα επίχρησμα, ένα σοβάζ να πέσει από την οροφή των μη συντηρημένων αυτών σχολείων, καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί. Αυτά τα ζητήματα είναι. Σας είπα ένα παράδειγμα απλό, μια σχέση. Και τι κάνω τώρα? Ετοιμάζω μια πρόταση, όχι εγώ, ΣΥΡΙΖΑ, αξιωματική αντιπολίτευση, εμβληματική κατ' εμέ. Ποια είναι? Η επανίδρυση του ΟΣΚ. Ο φορέας αυτός που καταργήθηκε και τόσο καλά λειτουργούσε στο παρελθόν, τώρα να μπει σε μια διαδικασία επαναλειτουργίας, ενίσχυσης, και να ασχολείται αποκλειστικά με αυτό που είναι και ο ρόλος του. Δηλαδή να συντηρεί τα υφιστάμενα κτηριακά αποθέματα, τα σχολεία της χώρας. Ξέρετε ότι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, το τονίζω, είναι 117 σχολικά συγκροτήματα. Σκεφτείτε πόσες χιλιάδες υποδομές και πόσο μεγάλη επισφάλεια υπάρχει σε όλη τη χώρα γύρω από το ζήτημα. Καλά. Αν αρχίσουμε να συζητάμε το θέμα των σχολικών κτηρίων, σε τι κατάσταση βρίσκονται, και κυρίως σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον νηπιαγωγείο, εκεί θα πάμε στα πρώτα και τα μεγάλα, τα αγκάθια, και θα μιλάμε για ώρες και μέρες για αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Δεν μου λέτε, κύριε Μαμουλάκη, καλά όλα αυτά που λέμε για το έργα. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα απογίνεται και τι γίνεται με όλη αυτή την κατάσταση? Σήμερα οι περισσότεροι λένε και γράφουν και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, παρουσία και του Προέδρου του Στέφανου Κασελάκη. Με πηγές της Κουμουνδούρου λένε ότι εδώ αυτά τα περί εμφυλίου δεν ισχύουν σε εμάς, είναι ξένα κέντρα, είναι μεμονωμένες δηλώσεις. Έχουμε δει τι γίνεται με τις διαγραφές, έχουμε ακούσει τους διαγραφέντες, διαβάζουμε με τις αναφορές τα tweet από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Ακούμε την εκπρόσωπό σας. Τι στην ευχή θα απογίνεται? Διαβάσαμε τους 117 εδώ από την Κρήτη και την ανησυχία τους. Αλήθεια, τι θα απογίνεται? Ποια είναι η θέση σας? Τι πρέπει να γίνει? Κοιτάξτε, στο ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν έχουμε μια βαθύτατη κουλτούρα δημοκρατίας, κάτι που απουσιάζει απολύτως από τη συντηρητική παράταξη. Θα σας πω μόνο ότι τα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας διαρκούν 5 λεπτά. Μιλάει ο εκάστοτε πρόεδρος και κλείνει διαδικασίες. Εμείς βέβαια θέλω να πω ότι έχουμε μια ίσως πιο αναλυτική διαδικασία, υπάρχει μεγάλη δήμωση, μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω και αυτό αν πρέπει να είναι τόσο σχηνοτενές χρονικά όσο συνηθίζεται στο παρελθόν, στον χώρο της αριστεράς. Υπάρχει αναμφίβολα, δεν το κρύβουμε άλλωστε. Υπάρχει μια εσωστρέφεια η οποία έχει πυροδοτηθεί μετά τις εσωκομματικές εκλογές. Ξέρετε, είναι πάντα μια επίπονη διαδικασία αυτή η εκλογή Προέδρου και με το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι αυτό βιώνουμε. Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερη κατ' εμέ ανάγκη η ίδια κοινωνία, γιατί την κοινωνία θέλουμε να κοιτάζουμε πάντα,
είναι τα προβλήματα και οι λύσεις αυτών. Οπότε χρειάζεται μια αξιόπιστη, μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση για να μπορέσει να προχωρήσει σε βάθος και, και στοχευμένα την επίλυση στις προτάσεις γύρω από τα ζητήματα αυτά. Δεν είναι εύκολη άσκηση, θα απαιτηθεί χρόνος, αλλά νομίζω ότι θα ανοίξουμε τον θυμό μας και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες που επιβάλλεται για να έχουμε μια ισχυρή και σοβαρή και πολύ αισιόδοξη επόμενη μέρα. Αυτοί που θα απομείνουν ή όλοι μαζί, διότι οι περισσότεροι λένε και έτσι όπως τοποθετείται το πράγμα μέχρι στιγμής με τους 53, με την ομπρέλα κλπ, ότι το κόμμα πάει σε διάσπαση και με τις διαγραφές. Εσείς λέτε από τη δική σας την πλευρά, έρχεστε ας πούμε και λέτε ότι εντάξει, θυμός υπήρξε, μεσοκομματικές εκλογές, μεγάλη ήταν στις εκλογές, ας το πάρουμε από εκεί, θυμός εσωκομματικές εκλογές, φτάσαμε στο ζητούμενο αυτό. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά γιατί απέναντι μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας. Μέχρι εδώ είναι καλά. Το ερώτημα στο τι θα που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι, πάει και για διάσπαση ο ΣΥΡΙΖΑ? Οι περισσότεροι ποντάρουν σε αυτό. Θα σας πω. Έχετε καλύψει στο ρεπορτάζ πριν από 8 χρόνια, το 2015, που αντίστοιχα είχαμε φυγόκεντρες δυνάμεις. Ουσιαστικά τι έφυγε? Είχε φύγει τότε η μισή κεντρική επιτροπή και οι μισοί βουλευτές. Παρόλα αυτά, δεν θεωρώ ότι έγινε διάσπαση, έγινε, αλλά τελικά έδρασε προωθητικά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σας θυμίζω ότι λίγους μήνες μετά είχαμε εθνικές εκλογές και πήγαμε ακόμα καλύτερα. 36%. Θέλω να πω δηλαδή ότι τι? Ότι ναι, είναι ψυχοφθόρη διαδικασία, είναι επίπονη, ναι, μπορεί να αποχωρήσουν στελέχη. Δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί ο όρος διάσπαση, αν αυτό συμβεί. Η απόσχηση, η αποκόλληση, εν πάση περιπτώσει συγκεκριμένες, στοχευμένες, μεμονωμένες αποχωρήσεις. Αλλά όπως και να έχει, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα. Προφανώς και υπάρχει πιθανότητα. Νομίζω ότι, κύριε Δουργεράκη, γιατί το ακούω πολύ την κριτική αυτών των στελεχών και πρώην συναδέλφων ή νυν συντρόφων, οι οποίοι θεωρούν ότι το κόμμα έχει κάνει μια στροφή προς το κέντρο. Εγώ δεν το βλέπω αυτό αρνητικό, καταρχάς. Θεωρώ ότι και η ίδια κοινωνία αυτό επιζητά. Δηλαδή, αν θέλουμε πραγματικά να γιωθούμε με την κοινωνία και να δημιουργήσουμε συνθήκες πλειοψηφικού ρεύματος, πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο πιο κέντρο. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο με την αριστερά και με όρους και κανόνες παλαιότερων δεκαετιών. Η αριστερά αλλάζει. Ο κόσμος αλλάζει. Η ευρωπαϊκή αριστερά επίσης αλλάζει. Τα μεγάλα στοιχήματα της εποχής είναι η κλιματική κρίση που είπαμε πριν. Πώς θα αντιμετωπίσει, τι απαντήσεις έχει ο χώρος της αριστεράς απέναντι σε αυτό? Δεν είναι μόνο το κεφάλαιο του Μάρξ. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που συνεχώς διαφοροποιούνται και απαιτούν νέες απαντήσεις. Και σε αυτό το ζήτημα η τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάνε για την εργασία. Κάποιοι κατήγγυλαν ή άσκησαν σκληρή κριτική στον Στέφανο Κασελάκη για την ομιλία του στο ΣΕΒ. Γιατί λέει ήταν φιλοεπενδυτική. Συγγνώμη, όταν είναι δυνατόν να μιλάμε για τη βιομηχανική εργασία εν έτη 2023, όταν σε 10 χρόνια δεν θα υφίσταται, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει κατακλείσει τα πάντα, δεν θα υπάρχουν βιομηχανικοί εργάτες σε 10 χρόνια. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Δηλαδή, μερικά πράγματα. Ναι, παρακαλώ. Όχι, συνεχίστε το συλλογισμό σας, κλείστε τον, ολοκληρώστε τον, γιατί δεν μπορώ να μην μιλάω με καθαρά πολιτικούς όρους αυτή τη στιγμή, γιατί είναι, και θέλω να το αντιληφθούν οι ακροατές μας. Όλο το πλαίσιο αλλάζει. Όλο το πλαίσιο γύρω από αυτά που γνωρίζαμε στο παρελθόν. Και εφόσον αλλάζει, οφείλει και ο ΣΥΡΙΖΑ να εξεχωνιστεί, να ακουμπήσει τις νέες συνθήκες και να δώσει λύσεις αυτές. Πώς θα γίνει αυτό? Μόνο και με τη δική του εξέλιξη. Όπως έλεγε και ο Γιάννης Δραγασάκης, ανοίγω από το χρόνο, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πλοίο που ναυπηγείται εμπλό. Αυτό είναι βέβαιο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικό μήνυμα, μου το μεταφέρατε? Γιατί μεταξύ της πολιτικής και μεταξύ του προσωπικού, το αν συμφωνώ ή διαφωνώ με την πολιτική του Τσίπρα, ο οποίος δέχεται πειρά, του Κασελάκη, ο οποίος περνάει διαπυρός και Σιδήρου και τα υπόλοιπα, ο κόσμος αυτό που πρέπει να αντιληφθεί ποιο είναι? Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν ούτε ισοκομματικοί διαξυπνισμοί ούτε τίποτα. Τον ενδιαφέρει πώς θα βιώσει την καθημερινότητά του καλύτερα, πώς θα έχει ένα υψηλότερο επίπεδο και ποιοτικό επίπεδο ζωής και να μπορεί να έχει μια έμπρεπη λειτουργία στην οικογένειά του, στο σπίτι του, στη δουλειά του, στην διασκέδασή του. Επί όλων αυτών των ζητημάτων οφείλουμε να απαντήσουμε και να είμαστε παρόντες και δρόντες. Μάλιστα, τον κόσμο λέτε δεν τον ενδιαφέρει. Τίθεται θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα? Γιατί είναι πολλά από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θέτουν και θέμα ηγεσία. Κάποιο ο οποίο είναι μέλο του ΣΥΡΙΖΑ
και μετά από μια τόσο νοπή ενός μήνα εκλογή Προέδρου θέτει θέμα ηγεσίας, προφανώς δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν πιστεύει ότι ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μου είναι αδιανόητο να ακούω συναδέλφους μου να βγαίνουν στη δημόσια σφαίρα, γιατί μπορεί μεταξύ μας να συζητάμε. Αλλά στη δημόσια σφαίρα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και να βγει στη δημόσια σφαίρα και να αναγγέλει, να εξαγγέλει, παρακαλώ, νέο κόμμα, μάλιστα και το όνομα του νέου κόμματος, και την ίδια στιγμή ένα ακόμα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται εσάς, αλλά σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα αυτό θα συνέμενε άμεσα και ακαρία παραπομπή του στα αρμόδια όργανα. Νομίζω και αυτό συνέβη με τον κύριο Βίτσα, θα σας πω συγκεκριμένα, και νομίζω ότι σωστά συνέβη. Δεν αφήνει περιθώρια τέτοιου κριτική. Και δεν ξέρω, δεν μπορώ να κατηγορούμε τον κύριο Μητσοτάκη για παθήρατη αίσθηση ιδιοκτησίας του κράτους, με ό,τι συνεπάγεται, με τη διαφθορά που καλπάζει, με τα απίστευτα πάρτι από τις γαλάζιες ακρίδες παντού, και την ίδια ώρα να έχω κάποιοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ την ιδιοκτησία ότι το κόμμα τους ανήκει. Όχι, το κόμμα ανήκει στα μέλη του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ανήκει σε κανέναν άλλο. Είμαστε όλοι περαστικοί, ένικοι της Κουμουνδούρου, ένικοι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της κυβέρνησης του Μαξίμου. Περαστικοί είμαστε. Τα μέλη είναι αυτά που έχουν. Όποιος θέτει θέμα ηγεσίας δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ στην παρούσα φάση, έτσι όπως το λέτε, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το διαχρονικό, απλά το επαναλαμβάνετε. Αυτό το οποίο θέλετε, πιστεύετε ότι πρέπει να περάσει ως μήνυμα σήμερα το εκτελεστικό γραφείο, ή το μήνυμα που θα περάσει το εκτελεστικό γραφείο παρουσία του Προέδρου, ποιο θα είναι, κύριε Μαμουλάκη? Περισσότερο είναι σημαντική ημέρα για μένα σήμερα. Σας μιλώ από τις Βρυξέλλες, όπου πετάω σε λίγο μετά μια συνεδρίαση του Κοινοβουλίου για Ελλάδα. Είναι το βράδυ η ομιλία του Στέφανου Κασελάκη στο συνέδριο του Economist. Επιτέλους θα έχουμε και μια τοποθέτηση σε επίπεδο οικονομικοπολιτικό, πολύ σημαντικό και επίκαιρο, σε αυτή την εποχή και σε αυτή τη συγκυρία. Εκτελεστικό γραφείο, ναι, έχει το μεσημέρι, λαμβάνει η χώρα το μεσημέρι, που και αυτό σαφέστατα είναι κρίσιμο, αλλά είναι περισσότερο εσωκομματικό. Αυτό πάλι που αφορά την κοινωνία και ενδεχομένως να κάνει, και θέλω να πιστεύω θα κάνει και καλό γκέρ στην κοινωνία, είναι η τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ το βράδυ στο Λαγονίσι, στο ετήσιο συνέδριο του Economist, που θα μιλήσει για την οικονομία, για την πραγματική οικονομία, για τις επιπτώσεις της οικονομίας στην κοινωνία, την ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι αυτά είναι τα σοβαρά και τα σημαντικά ζητήματα. Καλά, ούτως ή άλλως θα τα ξαναπούμε στο θέμα αυτό, αλλά ήθελα να ξέρω τι θα απογίνεται και εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, μιας και τα λέμε και υπάρχουν όλες αυτές οι εξελίξεις, γιατί συνεχίζετε να είστε πρωτοσέλιδο ούτως ή άλλως, και υπάρχει, άσχετα με το ότι εσείς λέτε δεν επηρεάζει την κοινωνία, δεν ενδιαφέρει την κοινωνία, είναι ένα θέμα συζήτησης, οι εξελίξεις, οι πολιτικές εξελίξεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι όλα τα υπόλοιπα. Οι πολιτικές εξελίξεις, οι διαγραφές, η θέση, η διάσπαση κλπ. Διότι εδώ περιμένουμε ακόμα ότι, ξέρετε, μέσα από όλα αυτά τα μαχαιρώματα τα οποία υπάρχουν, άλλα μαχαιρώματα, ότι κάπου παρακάτω θα δούμε και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν είναι μόνο το πρόσωπο που αναφέρατε, ο κύριος Βίτσας, αλλά υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία φιγουράρουν σε ό,τι έχει να κάνει με την δημιουργία ενός νέου κόμματος, κύριε Μαμουλάκη. Τα γνωρίζετε ούτως ή άλλως. Δεν σας λέω κάτι καινούριο. Όχι, δεν μου λέτε κάτι καινούριο, και το παραλαμβάνω ότι πριν από 8 χρόνια, μετά από αυτή την απόσχηση εκείνης της εποχής, δημιουργήθηκε ένα καινούριο κόμμα. Το οποίο τώρα δεν το ενθυμούνται, νομίζω ότι κάνει οι Έλληνες πολίτες. Ενώ δεν έχει δημοσκοπική ή πρακτική αποτίμηση στην κοινωνία. Πιστεύετε λοιπόν ότι θα βγείτε πιο δυνατή μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, ο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτός είναι ο στόχος. Δεν είναι εύκολο, το τονίζω για άλλη μια φορά. Θέλω να είμαι πολύ αντικειμενικός. Είναι μια επίπονη και δύσκολη διαδικασία. Αλλά σαφέστατα ο στόχος είναι η προθετική επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαμουλάκη. Ναι, καλό ταξίδι. Καλημέρα. Καλημέρα.